Σήμερα υπήρξε λίγο άγχος στην ομάδα γιατί ήταν ένα παιχνίδι το οποίο βαθμολογικά έπρεπε όπως και να έχει να το κερδίσουμε. Ο στόχος επιτεύχθη και νομίζω ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να ανασάνουμε λίγο βαθμολογικά και να δούμε λίγο τα επόμενα παιχνίδια με περισσότερη καλή ψυχολογία. Για το σημερινό παιχνίδι νομίζω ότι η ομάδα όσο είχε τις δυνάμεις, γιατί μην ξεχνάτε ότι προηγούμαστε από 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια κύπελλο πρωταθλήματος με ομάδα πολύ δυνατή, τον Αστέρα Βάρης. Και εκεί η ομάδα είχε δώσει πάρα πολύ ενέργεια, οπότε σήμερα προσπαθήσαμε στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον, που ήξερα ότι παίκτες θα ανταπεξέλθουν από θέμα δυνάμεων, να μπορούμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι. Ήμασταν μέσα στο πλάνο, προηγηθήκαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πρώτα λεπτά μπήκαμε καλά, κάναμε το δεύτερο γκολ. Νομίζω ότι χάλασε λίγο η ψυχολογία μας που δεχτήκαμε γρήγορα τον γκολ από τη μάχη Μαραθώνα. Εκεί νομίζω ότι χάλασε αρκετά η ψυχολογία μας, μείναμε και από δυνάμεις και προσπαθήσαμε στα τελευταία λεπτά να κρατήσουμε με όποιο τρόπο το αποτέλεσμα, γιατί αυτός ήταν ο αρχικός στόχος, να πάρουμε τους 3 βαθμούς σήμερα όπως και να έχει. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί κάνανε μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε και ένα δύσκολο παιχνίδι πάλι τη Τετάρτη, τον επαναληπτικό του κυπέλου, και νομίζω με αυτό το μάτς που έρχεται θα κλείσει ένας δύσκολος κύκλος παιχνιδιών. Και από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλο ρόστερ, είναι ευτύχημα αυτό. Θα προσπαθήσω να κάνω καλύτερη διαχείριση και να δώσω χρόνο και σε υπόλοιπα παιδιά για να πάρουν και δυνάμεις τα παιδιά που έχουν τραβήξει τα πολλά χιλιόμετρα που λέμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ.